Απόστολε Χριστό το Θεό ηγαπημένε επί ρίσε λαών αναπολογητών δέχεται σε ο επίπεσον δάτος τύφη καταδεξαμένος. Ο νικέτευε θεολόγε και επί Και το Τη 26η του μηνό Σεπτεμβρίου. Η μετάσταση στου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Αποστόλου μετασταση του Ευαγγελιστού. Γεδεών του Δικαίου, Νήλου Οσίου του Καλαβρού, Ιωάννου Σπηλεότου του καλαβρου ιωαννου σπηλεοτου του Εγκύπρο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος. Παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ κοντά στην Υπεραγία Θεοτόκο έως την κοίμησή της. 56 ετών πήγε στην Έφεσο όπου κήρυξε για 9 χρόνια. Επί αυτοκράτορος Δομετιανού εξορίστηκε στο νησί της Σπάτμου για 15 χρόνια, όπου δέχθηκε με θεία έμπνευση τη γνωστή θεία αποκάλυψη. Όταν θέλησε να γράψει το Ευαγγέλιό του, ακούστηκε μία βροντόδης φωνή. «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν, και Θεός είναι ο Λόγος». Έπειτα, όταν τελείωσε η εξορία του, μαζί με τον μαθητή του, τον Απόστολο Πρόχωρο, ο οποίος και αυτός είχε ακολουθήσει στις εξορίες του τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, επέστρεψαν στην Έφεσο. Εκεί ο Απόστολος Ιωάννης έζησε 26 έτη και στο βαθύ του γύρας έλεγε μόνον «Αγαπάτε αλλήλους» και κοιμήθηκε οσιακά σε ηλικία 105 ετών και 7 μηνών. Όταν έλαβε πληροφορία από τον Θεό για την κοίμησή του, εξήλθε από την πόλη με 7 μαθητές του, οι οποίοι έσκαψαν τάφο στην άμμο. Ασπάστηκε τους μαθητές του και ξάπλωσε στον τάφο. Αυτοί τον κάλυψαν με χώμα ως τα γόνατα, μετά ως τον τράχυλο και με την ανατολή του ηλίου του κάλυψαν για το πρόσωπο. Μετά από μερικές ημέρες, όταν οι μαθητές του επισκέφθηκαν τον τάφο, τον βρήκαν κενό. Ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν κοιμήθηκε και ετάφη, αλλά ύστερα από τρεις ημέρες μετέστη στους ουρανούς. Από τον τάφο του έβγαινε λεπτή και θεραπευτική σκόνη. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου χριστιανοί, δέχεται ότι στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου μας συνέβη ό,τι ακριβώς και με την Παναγία Μητέρα Του. Δηλαδή, ναι μεν ο Ιωάννης εκοιμήθηκε ετάφη, αλλά μετά από τρεις ημέρες αναστήθηκε και μετέστη στην αιώνια ζωή, για την οποία λέει και ο ίδιος στις επιστολές του. Ο έχων τον ιών έχει την ζωήν, ο μη έχον τον ιών του Θεού την ζωήν ουκ έχει. Εκείνος δηλαδή που είναι ενωμένο μέσω της Ορθοδόξου πίστεως με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού και τον έχει δικό του, τον αναγνωρίζει δηλαδή ως Κύριό του, εκείνος έχει την αληθινή και αιώνια ζωή. Εκείνος όμως που δεν έχει τον Υιό του Θεού, να έχει υπόψη του πως δεν έχει και την αληθινή και αιώνια ζωή. Το μεγαλείο σου παρθένε της διηγήσετε, βρεις και πηγαζήσει και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Ως Θεό